Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στη Ζάκυνθο και η αλήθεια είναι ότι βρίσκομαι για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Διονυσίου. Μια πραγματικά μεγάλη γιορτή, όχι μόνο για το νησί σας, αλλά για όλη την Ελλάδα. Και εκτιμώ ότι πέραν της ευκαιρίας για να βρεθεί κανείς στον εκκλησιαστικό χώρο, είναι και μια ευκαιρία να δει τα γενικότερα ζητήματα τα οποία απασχολούν το νησί της Ζακύνθου και μέρη τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω τόσο με τον Δήμαρχο όσο και με την Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και με αυτόν τον τρόπο να γίνω κοινωνός των ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία και που βεβαίως με την προσπάθεια, την κοινή προσπάθεια όλων μπορούν να προσεγγιστούν και μπορούν να επιληθούν. Είμαστε εδώ, είναι μια πραγματικά δύσκολη εποχή. Είναι μια εποχή που η κοινωνία πρέπει να παραμείνει ενωμένη. Η πανδημία και όσα μας φέρνει δυστυχώς δημιουργούν ένα σκηνικό και ένα τοπίο που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όχι με όρους ενδεχομένως μιας προσέγγισης που στο παρελθόν δεν βοήθησε καθόλου, αλλά μέσα από ενότητα, μέσα από αποψυχία και μέσα από την αίσθηση και την πεποίθηση ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ξεπεράσουμε το συντομότερο δυνατό την υγειονομική κρίση, να μην έχουμε απώλειες ανθρωπίνων ζώων και να κρατήσουμε την κοινωνία μας όρθια και ζωντανή. Χρόνια πολλά. Να είμαστε όλοι καλά, με υγεία και δύναμη, σε αυτή τη δύσκολη εποχή, με ενότητα και με την πίστη ότι το αύριο θα είναι πολύ καλύτερο για την πατρίδα μας. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τη Ζάκυνθο, αλλά και για όλη την περιφέρειά μας. Γιατί οι Άγιοι είναι πολύ σημαντικοί στη συλλογική συνείδηση και στις σύγχρονες παραδόσεις. Έτσι σήμερα γιορτάζουμε τον πόλιούχο μας, τον αγαπημένο μας, τον Άγιο Διονύσιο στη Ζάκυνθο και συμμετέχω και εγώ σε όλες τις εκδηλώσεις με ιδιαίτερη ευλάβεια και συγκίνηση όπως κάθε χρόνο. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους Ζακυνθινούς, σε όλους τους Επτανήσιους και ιδιαίτερα στους Νιόνιους, τους Διονύσιδες και τις Διονυσίες. Και του χρόνου με υγεία. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχη, θέλουμε ένα σχόλιο σχετικά με το ναυάγιο και τις εξελίξεις και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό αλλά και σε επίπεδο τοπικό εν ώψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ναυάγιο, το πόσο έχει ανάγκη να προστατευτεί σοβαρά πια, σαν σύνολο και από την παραλία και από το ύψωμα και το πλοίο αυτό, το ναυαγισμένο πλοίο το οποίο του δίνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη σημασία του, αποδεικνύεται και με την πρόσφατη καταστροφή που είχε αυτό το κουφάρι, αυτό το απομεινάρι του πλοίου. Είδατε ένα πλοίο που θα μπορούσε να μην έχει καμία σημασία, να είναι ούτε καν σαν παλιοσίδερα μπορούσε να μην μετράει και μας απασχολεί, γιατί επαναλαμβάνω, δίνει το στίγμα. Και η παραλία αυτή έγινε διάσημη ακριβώς γιατί είχε αυτό το ναυαγισμένο πλοίο, το οποίο απετέλεσε την αφορμή μιας ιστορίας που μπορούσε να πλάσει καθένας στο μυαλό του. Λοιπόν, αναδεικνύεται ακόμη πιο σοβαρή η εγκατάλειψη που έχει το ναυάγιο με μεγάλες ευθύνες και κυβερνητικές και σε τοπικό επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Είναι αδιανόητο μετά από τόσα χρόνια που το ναυάγιο προσπαθεί να βρει τη θέση του πραγματικά όπως του θέλουν να του τη δώσουν οι επισκέπτες, να βρει τη θέση του και στη φροντίδα που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση, μια τοπική κοινωνία, τώρα ακριβώς να υπάρχει αυτή η εκμετάλλευση μιας προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση για να δημιουργήσει το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα προστατευτεί το ναυάγιο. Εκμετάλλευση μιας διαδικασίας η οποία δεν είναι εύκολη γιατί δεν υπάρχει ένα προηγούμενο. Εμείς ανοίγουμε το δρόμο στη Ζάκυνθο με το φορέα και με το σχήμα που θα δημιουργήσουμε για να προστατεύσουμε το ναυάγιο. Λοιπόν, στην αναζήτηση αυτού του καλύτερου σχήματος υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Αντί να το δούμε έτσι, το εκμεταλλευόμαστε εις βάρος του ίδιου του ναυαγίου. Διότι όπως είναι και η χωροταξική κατάσταση και η ιδιοκτησιακή, μόνο ένας κρατικός φορέας μπορεί να αντιμετωπίσει τη μεγάλη πρόκληση που είναι το ναυάγιο. Να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον, το πλοίο αυτό, το απομεινάρι του πλοίου, να προστατευτούν οι επισκέπτες, οι οποίοι θέλουμε να είναι όλο και περισσότεροι, όλο και πιο απαιτητικοί από το χώρο που πάνε να επισκεφθούν και τρίτον, να αξιοποιηθεί και να προβληθεί διεθνώς. Αυτά δεν είναι απλές υποθέσεις και δεν μπορεί να γίνουν με τις συνηθισμένες ενέργειες που μπορεί να κάνει ένας Δήμος, μια περιφέρεια. Απαιτούν συγκέντρωση δυνάμεων, συγκέντρωση πόρων, ειδικών ανθρώπων που μόνιμα θα ασχολούνται με το φορέα ή θα παρέχουν συμβουλές και υπηρεσίες, πράγματα τα οποία
Μόνο ένας κυβερνητικός φορέας που γίνεται σε επίπεδο στοχευμένης στρατηγικής από την κυβέρνηση μπορεί το ναυάγιο να πετάξει πραγματικά όπως φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα. Λοιπόν, ας ψυχραιμήσουμε, ας σεβαστούμε αυτό το πλεονέκτημα που έχει Ζάκυνθος, το οποίο ανήκει στους Ζακυνθινούς, στην περιφέρεια, στη χώρα μας, στα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, και ας συνεργαστούμε με αυτούς που έχουν λόγο και αρμοδιότητα να ασχοληθούν με το ναυάγιο για να δημιουργήσουμε το σχήμα το οποίο στερήθηκε η Ζάκυνθος και στερήθηκε και η χώρα μας. Είμαι σίγουρη ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, διότι απέδειξε ότι συμμερίζεται αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Ανοίγει το δρόμο και της συζήτησης και του σχήματος το οποίο θα προστατεύσει, θα αξιοποιήσει το ναυάγιο και τους επισκέπτες, επαναλαμβάνω, και είμαι σίγουρη ότι σύντομα θα έχουμε την απάντηση που πρέπει. Και εμείς ως περιφέρεια έχουμε δηλώσει ότι θα είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, διότι αισθανόμαστε ένα μεγάλο μειονέκτημα που έλειψε από τον τόπο μας και θέλουμε να είμαστε θετικοί και δημιουργικοί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που ξεκινάει η κυβέρνηση να γίνει το ναυάγιο ένα διεθνές σύμβολο, το οποίο θα χαρακτηρίζει και τη Ζάκυνθο με ένα ξεχωριστό και ωραίο τρόπο. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους τους Ζακυνθινούς, σε όλους τους Έλληνες, και εύχομαι ο Άγιος να είναι πάντα κοντά μας στις δύσκολες στιγμές στις οποίες περνάμε και παγκοσμίως αυτή τη στιγμή λόγω του κορονοϊού. Θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, να γιορτάσουμε έξω από την πανδημία, να έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα. Χρόνια πολλά σε όλους. Ναι, θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ από καρδιάς για το γεγονός ότι τίμησε με την παρουσία του κύριου Τσιάρας τη Ζάκυνθο στη γιορτή του Πολιούχου μας, του Αγίου Διονυσίου. Ήταν μια σημαντική παρουσία και νομίζω ότι στο επίπεδο του Υπουργού Δικαιοσύνης είναι και ιδιαίτερη τιμή η οποία μας επεφύλαξε στο να είναι σήμερα μαζί μας στις γιορτές του Αγίου μας. Η ερώτησή σας ποια ήταν για το θέμα? Όχι, κοιτάξτε, θα δείτε, εγώ δεν έχω να θέσω κάποιο θέμα, αλλά νομίζω ότι θα είναι η συζήτηση με τους φορείς, με τον Δήμαρχο νομίζω συναντήθηκε, με την κυρία Περιφερειάρχη θα συναντηθεί. Εμείς ξέρετε ότι αυτά τα συζητάμε διαφορετικά στην Αθήνα, στα Υπουργεία, από εκεί και πέρα όμως εδώ θα, ο λόγος και της επίσκεψης είναι κυρίως η θρησκευτική γιορτή, αλλά και από την άλλη μεριά θα δοθεί ευκαιρία κάποια θέματα να τεθούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης που μπορεί να υπάρχουν. Άλλωστε, θέλω να σας πω ότι επίκειται και η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης που έχω συνοηθεί μαζί του μετά από τις γιορτές. Οπότε θα έχει επίσκεψη, η συγκεκριμένη θα είναι επίσκεψη εργασίας, με την οποία θα επισκεφθούμε και το δικαστικό μέγαρο και θα έχουμε συναντήσεις και με όλους τους φορείς. Θα είναι ακριβώς για αυτό το λόγο. Τώρα η επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης είναι μόνο για τις γιορτές του Αγίου μας. Εγώ δεν μπορώ να σας ρωτήσω, επειδή είναι σε εξέλιξη μια σημαντική διαδικασία στη Βουλή για το νομοσχέδιο και έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Έτσι, με δύο λόγια, να μας δώσετε εσείς το στίγμα. Θα κάνουμε όλοι, θεωρώ, λίγο υπομονή και να αναμένουμε τις εξελίξεις οι οποίες θα υπάρξουν. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση είναι κάτι το οποίο το βλέπει και εγώ από τη δικιά μου την πλευρά μαζί με τους υπουργούς το θέμα του ναυαγίου. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι που δεν αφορά μόνο τη Ζάκυνθο, αφορά όλη την Ελλάδα, όλο το τουριστικό πακέτο της Ελλάδας. Είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα αξιοθέατο μετά τον Παρθενώνα, πρέπει να ξέρετε, και την Ακρόπολη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να αφαιθεί στην τύχη του το ναυάγιο. Πρέπει να προστατευτεί, πρέπει να συντηρηθεί, πρέπει να δημιουργήσουμε ασφάλεια στο χώρο πάνω από το ναυάγιο, πρέπει να υπάρχει ευπρεπισμός στο χώρο, όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Και θεωρώ ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν από κανέναν άλλον παρά μόνο κεντρικά, γιατί απαιτείται και χρήμα το οποίο θα πρέπει να δοθεί για αυτές τις συντηρήσεις. Πρέπει να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα έχει τις δυνατότητες γρήγορα να κινηθεί με τα αντίστοιχα χρήματα τα οποία χρειάζονται για την περιοχή.
Μετά την απόσυρση, είχατε την δυνατότητα, την ευκαιρία να μιλήσετε με τον Υπουργό για τα πράγματα. Βεβαίως, μιλήσαμε με όλους τους υπουργούς και με τον κύριο Κίλια, μιλήσαμε και με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Θεοχάρη, μιλήσαμε με τον κύριο Βορύδη, ο οποίος εκεί υπήρξαν οι ενστάσεις ως προς την ΑΕ η οποία υπάρχει. Και μάλιστα του είπε ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι ΑΕ. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος θα διαχειριστεί με σωστό τρόπο την συντήρηση του ναυαγίου, τη συντήρηση του σκάφους, ταυτόχρονα να υπάρχει και η απαιτούμενη ασφάλεια και ευπρεπισμός του χώρου στην περιοχή και βλέποντας και κάνοντας την πορεία να δούμε τι μορφή μπορεί να πάρει ο συγκεκριμένος φορέας για να έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως εδώ και τώρα επήγει το να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το χώρο και ταυτόχρονα να συντηρήσουμε και το καράβι το οποίο διαλύεται και σε λίγο δεν θα υπάρχει εικόνα του ναυαγίου. Αντί να υπάρχουν έριδες και να τσακωνόμαστε πάνω από το κουφάρι του πλοίου το οποίο διαλύεται, αυτό που θα έπρεπε όλοι μας αυτή την ώρα να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε σαν μια γροθιά να πάμε να περισσώσουμε αυτό το οποίο υπάρχει. Γιατί ακούγονται και φωνές που λένε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει το Παναγιώτης, μα τι νόημα έχει το ναυάγιο και η περιοχή. Τέτοιες παραλίες χωρίς το κουφάρι υπάρχουν χιλιάδες. Αυτό το οποίο δίνει την ιδιαιτερότητα είναι αυτό το κουφάρι του πλοίου το οποίο βρίσκεται στην περιοχή και έχει μια συγκεκριμένη εικόνα την οποία τη δίνουμε στο εξωτερικό. Αν δεν συντηρήσουμε λοιπόν αυτή την εικόνα, αν δεν την έχουμε αυτή την εικόνα, δεν έχουμε ναυάγιο, δεν έχουμε το αξιοθέατο. Αυτά πάνε όλα μαζί. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε. Και με τους θρησκευτικούς θησαυρούς που υπάρχουν στην περιοχή μπορούμε να τα δούμε και γενικώς μπορούμε να επεκταθούμε και να συνεργαστούμε. Σε αυτή τη φάση όμως νομίζω ότι βασικός σκοπός της κυβέρνησης είναι να περισσώσει το αξιοθέατο, αυτό που λέγεται ναυάγιο και τίποτα περισσότερο. Βεβαίως η πρωτοβουλία θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση και δεν μας ενδιαφέρει, σας λέω και πάλι, τι μορφή θα έχει. Άλλωστε και εγώ μπορεί να είχα και εγώ τις ενστάσεις μου για την ΑΕ οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν λέει τίποτα. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας φορέας με οποιαδήποτε μορφή ο οποίος θα μπορέσει να καλύψει αυτή την συγκεκριμένη περιοχή. Και πρέπει να ξέρετε, για να σταματήσει ας πούμε και πολύ η κουβέντα, ότι η περιοχή η οποία είναι καθορισμένη από το 18 με ΦΕΚ είναι συγκεκριμένη. Ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Είναι κρατική περιουσία. Επί της κρατικής περιουσίας εμείς θα επέμβουμε. Αύριο όμως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει... Δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το συγκεκριμένο θέμα, γιατί νομίζω ότι κάτι δεν έχει πάει σωστά εδώ στην όλη σκέψη και θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να μην ασχοληθούμε, γιατί απαιτεί η όλη ιστορία μια σοβαρότητα την οποία πρέπει να δείξουμε και νομίζω ότι καλώς κινούμε τα νήματα επάνω στην κυβέρνηση και νομίζω σε κεντρικό επίπεδο καλώς κινούμαστε και θα έχουμε και αποτελέσματα. Σας εύχομαι σε όλους τους Αγκυθινούς, εύχομαι χρόνια πολλά και σε αυτούς που μένουν στο νησί μας και σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι ο Άγιος να μας δίνει υγεία και δύναμη, να προστατεύει το νησί και όλους εμάς και να είμαστε γεροί και δυνατοί να γιορτάσουμε και φέτος τις γιορτές μας με δίδια του Πολιούχου μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την παρουσία του στη Ζάκυνθο. Ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας και θεωρώ ότι είναι και σημαντικό το γεγονός ότι χτες τελικά μετά από τόσα χρόνια ξεκίνησε η διαδικασία της αναστήλωσης του Κάστρου Μονάστερου. Η περιφέρεια είναι παρούσα στο συγκεκριμένο έργο και με όλες τις δυνάμεις θα βοηθήσει ούτως ώστε σύντομα και πολύ γρήγορα να έχει γίνει ολοκληρωθεί η αναστήλωση και να είναι το μνημείο αυτό για όλους τους Αγκυθινούς και για όλους τους Έλληνες και για όλο τον κόσμο επισκέψιμο. Χρόνια πολλά για τον Άγιό μας, ιδιαίτερα και στους εορτάζοντες και φυσικά χρόνια πολλά για τις μέρες που έρχονται και η νέα χρονιά ας φέρει πρώτα απ' όλα υγεία που έχουμε τόση ανάγκη και ελπίδα για δημιουργία. Το ναυάγιο ναυαγεί για δεύτερη φορά. Οι εξελίξεις δεν είναι βνοϊκές μέχρι στιγμής. Ο φορέας ο οποίος είχε προταθεί μέσω του σχέδιου νόμου θα διασφάλιζε και από θαλάσσης αλλά και από ξηράς την ασφάλεια, θα διασφάλιζε την επισκεψιμότητα αλλά πάνω απ' όλα και την συντήρηση του πλοίου. Αυτή τη στιγμή και μετά την τελευταία καταιγίδα βλέπουμε πραγματικά το πλοίο να κινδυνεύει. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν υπάρχει το πλοίο, δεν υπάρχει ναυάγιο, υπάρχει απλά μια πάρα πολύ ωραία παραλία, όπως άλλες εκατοντάδες παραλίες στη χώρα μας. Είναι λοιπόν πολύ εύκολο ένας καιρός ο οποίος ξέβρασε έξω το ναυάγιο να το ξαναπάρει μέσα. Θέλει άμεση αποκατάσταση και συντήρηση, αλλά δεν αντέχουμε σαν Ζάκυνθος, αλλά και σαν Ελλάδα,
το δεύτερο σε επισκεψιμότητα αξιοθέατο της χώρας αυτής, να παραμείνει για άλλη μια χρονιά κλειστό. Πρέπει οι ενέργειες να είναι άμεσες, πρέπει να διασφαλιστεί πρώτα απ' όλα η συντήρησή του και από εκεί και πέρα ένας φορέας, όποια μορφή και αν έχει αυτός, ο οποίος όμως θα μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια των ανθρώπων που το επισκέπτονται, να διασφαλίσει την συντήρηση από εδώ και πέρα του πλοίου, αλλά και γενικότερα την ευταξία όλης αυτής της περιοχής. Θα έπρεπε να υπάρχουν τουαλέτες, θα έπρεπε να υπάρχει καθαριότητα, δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να κόβει ένα κομμάτι του πλοίου, ούτε να γράφει πάνω στο πλοίο, ούτε γενικά να βανδαλίζεται η όλη περιοχή. Είναι πραγματικά κρίμα αυτό το κόσμημα που έχει η Ζάκυνθος να μην αντιλαμβάνεται την αξία του και αυτή τη στιγμή να μαλώνουμε για το ποιος θα είναι στο φορέα και τι θα γίνει, αντί να σκεφτόμαστε το ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να διασφαλίσουμε το ίδιο το πλοίο για το καλό όλων μας.